Σήμερα είχα την πρώτη μου συνάντηση με την νέα Επιτροπή Γεωργία της Βουλής και είχαμε μια ευκαιρία να κάνουμε ανασκόπηση του που βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που προωθούνται στον γεωργικό τομέα αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της Κύπρου. Ενημέρωσα τους βουλευτές για τα σημαντικά νομοθετήματα που θα τεθούν μέσα στην επόμενη περίοδο ενώπιον τους και συγκεκριμένα για το νομοσχέδιο το οποίο θα αντιμετωπίζει τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στον πρωτογενή τομέα. Έχει ήδη κατατεθεί ενώπιον της Βουλής και αναμένεται να συζητηθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Είναι το νομοθέτημα το οποίο θα καθιερώνει το κυπριακό σήμα για τα προϊόντα που θα παράγονται στην Κύπρο από κυπριακές πρώτες ύλες και θεωρούμε ότι θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στα κυπριακά προϊόντα και είναι και το νομοσχέδιο που θα αφορά το πλαίσιο λειτουργίας των λαϊκών αγορών και θα καθιερώνει την παρουσία στις λαϊκές αγορές αποκλειστικά και μόνο αγροτών και όχι μέσα ζώντων. Οι βουλευτές ζήτησαν επίσης ενημέρωση γύρω από το θέμα της αποζημίωσης και στήριξης των αγροτών στις περιοχές που είχαν πληγεί πρόσφατα από τις πυρκαγιές. Τους ενημερώσαμε για τα προγράμματα τα οποία ανακοινώθηκαν και θα ανακοινωθούν και μέσα στην επόμενη περίοδο, μέσα από τα οποία τους έχουμε διαβεβαιώσει ότι οι αγρότες μας μπορούν να λάβουν πλήρη αποζημίωση και στήριξη για τις ζημιές που έχουν υποστεί. Επίσης, έχουμε ενημερώσει ότι ήδη άρχισε η υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων μέσα από τις οποίες θα αποφύγουμε φαινόμενα πλημμύρας, δηλαδή μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα, για αντιδιαφορτικά έργα και για έργα που θα περιορίζουν την πιθανότητα να έχουμε κατολισθήσεις. Σύντομα θα επισκεφθώ και προσωπικά την περιοχή για να επιθεωρήσω τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Τέλος, ενημερώσαμε τους βουλευτές μας για τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στο σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και συνδέονται με τον αγροτικό τομέα. Και θέλω να σταθώ σε μια πλατφόρμα, η οποία ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία θεωρώ ότι θα βελτιώσει ιδιαίτερα τα δρόμενα στον αγροτικό τομέα μέσα από την καθιέρωση διαφανών διαδικασιών ως προς τις ποσότητες των αγροτικών προϊόντων που διοχετεύονται στην κυπριακή αγορά, αλλά και τις τιμές που καθορίζονται στα αγροτικά προϊόντα. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία οι ομάδες των παραγωγών θα τοποθετούν δεδομένα γύρω από τις ποσότητες των αγροτικών προϊόντων που αναμένεται να εισαχθούν στην αγορά, την εισαγωγή αγροτικών προϊόντων στην αγορά, τις τιμές τις οποίες εισάγονται και με αυτόν τον τρόπο οι τιμές των αγροτικών προϊόντων δεν θα καθορίζονται αυθαίρετα, αλλά θα καθορίζονται στη βάση συγκεκριμένων δεδομένων. Ενημέρωση ζητήθηκε τέλος και για το θέμα του χαλουμιού. Από την 1η του Οκτώβρη αρχίζει η παραγωγή χαλουμιού με τις αυστηρές διαδικασίες που προβλέπονται μέσα από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, το οποίο θα φέρει και την σφραγίδα του προϊόντος προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή υπάρχει έτσι μια πυρετώδης προετοιμασία γύρω από το θέμα αυτό. Είμαι αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλά. Δεν επηρεάζει η προσφυγή που έγινε από τους θυροκόμους την έναρξη της εφαρμογής του ΠΟΠ.
Είναι κάτι το οποίο αναμέναμε, αυτή η προσφυγή. Θα εξεταστεί, βέβαια, σε συνεργασία με την νομική υπηρεσία. Αυτό που θέλω να τονίσω, και παρά το γεγονός ότι έχει υποβληθεί αυτή η προσφυγή, είναι ότι θέλουμε όλους τους συμμετέχοντες στην αλυσίδα παραγωγής του χαλουμιού να είναι μαζί μας για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε καλύτερα το εθνικό μας προϊόν. Να θυμίσω ότι στο παραένα το προϊόν δεν έχει καταστεί γενώσιμο, δηλαδή να μπορεί να παράγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν τεράστια η επιτυχία της κατοχύρωσης και αυτή τη στιγμή πρέπει όλοι μας να συνεργαστούμε με αυτό το δεδομένο. Είμαστε έτοιμοι πάντως να διαβουλευτούμε με όλους προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Υπουργέ, είναι δηλαδή από την 1η Οκτώβρη ξεκινάει και το πρότυπο αυτό. Βεβαίως. Από την 1η του Οκτώβρη δεν θα μπορεί κάποιος να παράγει προϊόν το οποίο να φέρει το όνομα χαλούμι και να μην είναι προϊόν προστατευόμενος ονομασίας προέλευσης και να παράγεται στην Κύπρο. Εάν παράγεται παράνομα ένα τέτοιο προϊόν, τότε αυτός που το παράγει παράνομα δεν θα κυνηγέται, δεν θα τον κυνηγάει μόνο η Κύπρος με τους μηχανισμούς τους και τις δυνάμεις που διαθέτει, θα κυνηγέται από έναν ολόκληρο ευρωπαϊκό μηχανισμό και τις χώρες στις οποίες γίνονται παρανομία. Αν η παρανομία γίνει, για παράδειγμα, στην Βουλγαρία, οι βουλγαρικές αρχές είναι υποχρεωμένες να παρέμβουν και να εφαρμόσουν αυτό που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η ποσόστοση του γάλακτος καθορίζεται με βάση το διάταγμα της Υπουργού Εμπορίου. Σήμερα είναι 75 με 25%. Και μέχρι 75% αγελαδινό, 25% εγωπρόβιο. Και μέχρι το 2024 υπάρχει δυνατότητα να έχουμε χαμηλότερο ποσοστό από το 50-50. Έτσι. Αν δεν γίνει αλλαγή στον φάκελο, τότε μετά από το 2024 και μετά θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτά τα ποσοστά. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε, σήμερα μπορούμε να παράξουμε το προϊόν με τις ποσοστώσεις που είναι ρυθμισμένο σήμερα το διάταγμα. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή για παραγωγή με την ποσόστοση που θα προβλέπεται μετά το 2024. Έτσι. Όμως, θέλω να σημειώσω ότι γίνονται τεράστιες προσπάθειες. Ήδη μέσα από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης θα διατεθούν πέραν των 30 εκατομμυρίων για επενδύσεις σε τομείς που θα βελτιώσουν την κατάσταση γύρω από το θέμα αυτό. Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι υπάρχει και δυνατότητα για διαφοροποίηση μέσα από την εγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για διαφοροποίηση είτε της ποσόστοσης είτε άλλων χαρακτηριστικών. Είναι κάτι το οποίο θα συζητήσουμε βέβαια με όλους τους εμπλεκόμενους. Θέλω να σημειώσω κάτι, ότι άλλες διαφοροποίησεις πέραν της ποσόστοσης έχουν ήδη συμφωνηθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα προωθηθούν μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλαγές οι οποίες θα καταστήσουν τη διαδικασία παραγωγής του προϊόντος πιο ευέλικτη και θα διευκολύνουν όλους τους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα παραγωγής του προϊόντος. Όπως είναι, για παράδειγμα, τα θέματα που έχουν σχέση με τις φυλές, τα θέματα που έχουν σχέση με το βάρος ή με άλλα χαρακτηριστικά του χαλουμιού, που δεν διαφοροποιούν το προϊόν ως προϊόν και τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά, αλλά καθιστούν πιο ευέλικτη την εμπορία του. Σας ανησυχεί μήπως τυχόν εκμετάλλευση του κανονισμού της πράσινης γραμμής, δηλαδή να φέρουν ζώα από την Τουρκία και στα κατεχόμενα να παράγεται μεγάλες ποσότητες κλπ? Είναι πάρα πολύ αυστηρή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα ελέγχου της υγιεινής του προϊόντος.
Και αυτό έχει καταστεί σαφές με ανακοινώσεις από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, όταν πριν από την κατοχύρωση είχε επιχειρηθεί να έρθουν ζώα στην Κύπρο, εν ώψη της κατοχύρωσης, η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία έθετε πολύ σαφές πλαίσιο, αυστηρό πλαίσιο, και ότι η ίδια θα παρακολουθεί την κατάσταση και θα επιτρέψει την εμπορία του χαλουμιού μόνο όταν η ίδια πιστεί ότι τα κατεχόμενα είναι απαλλαγμένα ζωονόσων. Και η εμπορία του χαλουμιού μέσω της πράσινης γραμμής δεν θα αρχίσει όταν μόνο η Κυπριακή Δημοκρατία το επιτρέψει. Μέσα από τους κανονισμούς προβλέπεται ότι για το θέμα αυτό θα πρέπει να αποφασίσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν ακριβώς πιστεί για τις συνθήκες μέσα από τις οποίες θα παράγεται το χαλούμι στα κατεχόμενα. Κύριε Υπουργέ, στα έργα στις πυροβλητικές περιοχές έχουν ξεκινήσει, είμαστε ακόμα στη διαδικασία του προσφορών? Έχουν αρχίσει κάποια έργα, καθάρισμα γεφυριών, καθάρισμα ποταμών κτλ. Και με τα φράγματα η εικόνα που έχω είναι ότι πρέπει να έχουν αρχίσει αυτές τις μέρες. Σύντομα θα μεταβώ στην περιοχή για να δω έτσι και από πρώτο χέρι το που βρίσκονται. Εντός του Σεπτέμβρη θα έχουμε σίγουρα την δημιουργία των πρώτων έργων. Σε διαφορά με την πλατφόρμα ηλεκτρονική, μπορείτε να σου πείτε λίγο περισσότερα από ποιος θα τη διαχειρίζεται, τι θα μπορούν να περνούν μέσα και τι δεδομένα? Προϋπόθεση για να λειτουργήσει αυτή η πλατφόρμα θα είναι η μεγάλη συμμετοχή των ομάδων παραγωγών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την συμμετοχή και τη συμπαράσταση και των αγροτικών οργανώσεων με τις οποίες είμαστε σε διαβούλευση. Όταν μια ομάδα παραγωγών καλλιεργεί και σχεδιάζει να φέρει στην αγορά συγκεκριμένες ποσότητες αγροτικών προϊόντων, η πορεία αυτή θα φαίνεται μέσα από την πλατφόρμα και θα γνωρίζουν όλοι οι παίχτες στο αγροτικό σύστημα τι αναμένεται να μπει στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο και στην βάση των τιμών που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια την ανάλογη περίοδο, θα μπορούν να καθορίζονται οι τιμές και όχι με τον σημερινό αυθαίρετο τρόπο. Σήμερα να θυμίσω ότι οι τιμές καθορίζονται κάθε πρωί από κάποιους μεγαλοπαραγωγούς, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οποιαδήποτε δεδομένα και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε τεκμηρίωση. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι θα φαίνεται και η τιμή στην οποία εισάγεται ένα προϊόν και άρα θα φαίνεται και τι κέρδος βγάζει είτε ο μεσάζων είτε ο τελικός προμηθευτής. Θα είναι υποχρεωτική η καταχώρηση των στοιχείων. Ευελπιστώ ότι θα είναι υποχρεωτική. Το θέμα αυτό θα ρυθμιστεί με νομοθεσία, η οποία θα συνοδεύει ακριβώς την εφαρμογή του μέτρου αυτού.